Το ότι ο αθλητισμός στη Βόρεια Εύβοια είναι ακόμα σε νηπιακή ηλικία νομίζω πως είναι σε όλους γνωστό. Το ότι τα προβλήματα συνολικά του αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή μας είναι τεράστια είναι και αυτά, και αυτό επίσης γνωστό. Το ότι ο αθλητισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους ταγούς του Δήμου μας είναι πασίγνωστο. Όταν λοιπόν έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο του αθλητισμού που ασχολείται ενεργά με το στίβο, τότε νομίζω πως αυτό από μόνο του αποτελεί είδηση και αντικείμενο ειδικής μελέτης για τη Βόρεια Εύβοια. Σήμερα, φίλοι και φίλες, έχουμε κοντά μας, ζωντανά εδώ στο στούντιο του Ράδιου Στιά, έναν εκ των δύο εκπροσώπων του κλασικού αθλητισμού στη Βόρεια Εύβοια, τον Δημήτρη Κιτσάκο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε που είσαι σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για κάτι άλλο άσχετο, κυρίως με ποδόσφαιρο, μιας και η εκπομπή κατά κανόνα ασχολείται με ποδόσφαιρο, αλλά ακόμα και με μπάσκετ, μιας και το δεύτερο κομμάτι με το οποίο ασχολείται η εκπομπή είναι το μπάσκετ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για στίβο. Κλασικός αθλητισμός στη Βόρεια Εύβοια. Από μόνο του νομίζω αποτελεί είδηση και μάλιστα σοβαρή, αφού οι εκφάνσεις του αθλητισμού στην περιοχή μας βρίσκονται ακόμα σε νηπιακή ηλικία. Πώς είναι να ασχολείσαι προπονητικά με τον κλασικό αθλητισμό σε μια περιοχή που η αθλητική παιδεία μοιάζει περισσότερο με ανέκδοτο παρά με υποχρέωση των ανθρώπων της? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό προσπαθούμε και εγώ και ο συνεργάτης μου, ο κύριος Λίτσας, να κάνουμε. Καταρχήν πρέπει πρώτα να περάσουμε στον κόσμο αυτό που είπατε και πριν, ότι αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, γενικά η αθλητική παιδεία που λέμε. Και δεν είναι μόνο οι αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι και αυτό που είπα πριν, η αθλητική παιδεία. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι εκτός του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, που δεν έχω τίποτα με αυτά τα αθλήματα, τα αγαπάω και τα παρακολουθώ, είναι και κάτι άλλο. Είναι ο στίβος, είναι το βόλε, είναι πολλά πράγματα. Τόσο εσύ Δημήτρη, όσο και ο Σταμάτης ο Λίτσας, που είστε σκαπανείς του κλασικού αθλητισμού εδώ στην περιοχή μας, είστε παλιοί στιβικοί αθλητές, ασχολούσασταν με το στίβο από παλιά και αποφασίσατε στην πορεία να καλλιεργήσετε τον κλασικό αθλητισμό. Πώς προέκυψε δηλαδή η ενασχόλησή σας και η δημιουργία σου λόγου κλασικού αθλητισμού εδώ στην περιοχή μας? Καταρχήν και εγώ και ο Σταμάτης ο Λίτσας ήμασταν στα χρόνια μας ως σύλλογοι, δεν υπήρχαν τότε εδώ, ως μαθητές στο Λύκειο, ήμασταν αθλητές του στίβου και εγώ και ο Σταμάτης, και στα μετέπειτα χρόνια μας στο Πανεπιστήμιο ασχοληθήκαμε με το στίβο. Είσαστε και οι δύο γυμναστές? Είμαστε και οι δύο γυμναστές, γυμναστική ακαδημία, ναι. Πες μας λίγα λόγια για τη λειτουργία του συλλόγου. Με ποια αθλήματα του στίβου πραγματεύεται και ποιες ηλικίες αθλητών απασχολεί? Ο σύλλογος είναι δεύτερη χρονιά που πραγματοποιεί τις... Που υπάρχει, ας το πούμε. Που υπάρχει. Ναι. Καταρχήν ασχολούμαστε τώρα πιο πολύ με τμήματα υποδομής. Ξεκινάμε από τις πιο μικρές ηλικίες για να μπορέσουμε ίσως αργότερα να αναδείξουμε κάποιο ταλέντο. Έχουμε τμήματα υποδομής, ασχολούμαστε με προσχολική ηλικία, πρώιμη σχολική ηλικία και μέχρι την ηλικία των 15-16 χρονών. Με ποια αθλήματα του στίβου ασχολείστε? Σε αυτή την ηλικία, όπως ανέφερα, προσχολική και πρώιμη σχολική, δεν ασχολούμαστε με αθλήματα του στίβου. Βάζουμε τα παιδιά μέσα σε αυτό το κομμάτι, μέσω άλλων πραγμάτων, μέσω παιχνιδιών. Δηλαδή προσπαθούμε τα παιδιά να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ένα παιδί κατευθείαν να τρέξει 50-60 μέτρα ή να πηδήσει ή να πετάξει ένα όργανο, καταλάβατε. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι τα παιδιά να τα προπονήσουμε έτσι ώστε να αναπτύξουν κάποιες δεξιότητες, mm-hmm. κινητικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν αργότερα στην ηλικία των 12-13, όπως ανέφερα πριν, να ασχοληθούν με κάποιο αντικείμενο του στίβου, όπως είναι οι δρόμοι, τα άλματα, οι ρήψεις.
Από όσο γνωρίζω, ο βασικός χώρος προπόνησης είναι το γήπεδο της Εστιαίας που διαθέτει υποτυπώδη περιβάλλοντα χώρο. Μοιάζει με στίβο, έτσι να το πω απλά, να μην το πω. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ στο κομμάτι. Θέλω να μας πεις λίγο για τις συνθήκες άθλησης των παιδιών. Οι συνθήκες δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Όπως είπατε και εσείς πριν, εσείς είπατε σε μικρή ηλικία, εγώ θα έλεγα σε εμβριακή ηλικία είναι οι εγκαταστάσεις εδώ στην περιοχή. Όχι μόνο του Στίβου, γενικά όλων των αθλητικών όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Πονάει η περιοχή από αθλητικές εγκαταστάσεις. Απλώς αυτό που είπα και πριν, η αγάπη μας και το μεράκι μας, προσπαθούμε πάρα πολύ και με πολύ προσωπική εργασία και να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πράγμα. Οι εγκαταστάσεις, είπαμε, δεν υπάρχουν. Είναι υποτυπώδες. Υπήρχε ένα σκάμα όταν έγινε η ανακατασκευή του σταδίου, διαλύθηκε. Σας λέω, προσπαθούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε, πριν κάνουμε και τις επόμενες ερωτήσεις, να μας πεις κάθε πότε γίνονται προπονήσεις και πόσοι αθλητές έτσι ασχολούνται, έστω και όχι σαν σε κάθε προπόνηση, συνολικά. Οι προπονήσεις είναι 3 φορές την εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη και Σάββατο, και αυτή τη στιγμή περίπου στους 20 με 25 αθλητές απασχολεί ο σύλλογος. Από τι ηλικία μέχρι τι ηλικία είναι τα παιδιά αυτά? Όπως σας είπα και πριν, ξεκινάμε από την προσχολική σχεδόν μέχρι την πρώιμη σχολική και φτάνουμε μέχρι την ηλικία των 16, 17, 18 χρονών, που εντάξει, μετά το παιδί φεύγει, σπουδάζει, μέχρι αυτή την ηλικία. Είναι γνωστό ότι το γήπεδο της Εστιαίας το χρησιμοποιούν 3 ποδοσφαιρικές ομάδες, η Αθλητική Ένωση, η Αναγέννηση, αλλά και η γυναικεία ομάδα των Αρτέμιδων, τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια που είναι και η έδρα της στο γήπεδο αυτό. Αυτό σας δημιουργεί δυσκολίες όσον αφορά τη χρήση του σταδίου? Σας είπα και πριν, προσαρμοζόμαστε και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε, να μην δημιουργούμε προστριβές, προβλήματα. Εγώ θα έλεγα όλοι καλοί χωράνε. Σαν Στίβος, εμείς δεν χρησιμοποιούμε πολύ τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, χρησιμοποιούμε τον περιβάλλοντα χώρο. Απλώς κάποιες φορές που υπάρχουν παιχνίδια, εμείς θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πού θα κάνουμε προπόνηση εκείνη τη μέρα. Γενικά, ποια είναι η ανταπόκριση της πόλης σε αυτό το εγχείρημα ομάδα Στίβου? Πώς σας αντιμετωπίζουν? Στέλνουν τα παιδιά να κάνουν Στίβο, ή τελικά το ποδόσφαιρο είναι ο μοναδικός, να το πω έτσι, χώρος που στέλνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν? Στο δεύτερο χρόνο φέτος που ασχολούμαστε, πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Και αυτό που σας έλεγα και πριν, για να παίξεις ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι αθλητής. Αν δεν είσαι αθλητής, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Κάνοντας Στίβο και γυμνάζοντας το σώμα σου, μπορείς αργότερα να ασχοληθείς και με το ποδόσφαιρο. Εμείς, για παράδειγμα, στον προηγούμενο σύλλογο που είχα ασχοληθεί, που ασχολούνταν τα παιδιά, έχουν γίνει ομάδες ολόκληρες με αθλητές του Στίβου που ήταν στον τότε σύλλογο. Αν θα λέγαμε ότι γενικά για τον αθλητισμό το πρόβλημα είναι μεγάλο, για τα κορίτσια στην ευρύτερη περιοχή της Εστιαίας, ακόμα και σήμερα το 2015, αυτή η ενασχόληση με τον αθλητισμό θεωρείται ταμπού, θα έλεγα. Αν ρίξουμε μια ματιά στα αθλήματα που αναπτύσσονται εδώ στην περιοχή, ουσιαστικά δεν υπάρχει αθλητική διέξοδος για τα κορίτσια. Ουσιαστικά μόνο η ομάδα ποδοσφαίρου των Αρτέμιδων είναι αυτή που είναι σαν διέξοδος, θα έλεγα, των κοριτσιών να κάνουν κάτι παραπέρα. Μπορεί ένα σύλλογος κλασικού αθλητισμού να συμπληρώσει αυτό το κενό και να δώσει διέξοδο σε αυτά τα κορίτσια να κάνουν οργανωμένο αθλητισμό? Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για το κορίτσι, όπως είπατε, από τον κλασικό αθλητισμό. Δημιουργεί, εκτός του που φτιάχνει το σώμα του παιδιού, δημιουργεί χαρακτήρες σωστούς. Γενικά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς, όχι μόνο να φτιάξουμε αθλητές αλλά και να δημιουργήσουμε χαρακτήρες. Βέβαια, αυτό που είπατε πριν και αυτό που λέω, για τα κορίτσια είναι ό,τι το καλύτερο ο Στίβος. Ποια είναι η συμμετοχή των κοριτσιών στην ομάδα? Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη. Πρέπει να είναι περισσότερα τα κορίτσια αυτή τη στιγμή από τα αγόρια.
Να μιλήσουμε λίγο για την υλικοτεχνική υποδομή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με αυτήν. Δηλαδή, υπάρχουν τα βασικά υλικά ώστε να κάνετε μια αξιοπρεπή προπόνηση? Υλικά προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να προμηθευόμαστε. Εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν. Όπως σας είπα και πριν, υπήρχε ένα σκάμα παλιά στο γήπεδο, και με την που ο παλιός ο πρόεδρος του συλλόγου του τότε, ο κύριος Ευαγγελόπουλος, με τον κύριο Κατσούρα και τον κύριο Κουτσούγερα, το είχαν φροντίσει και το είχαν βάλει ένα ταρτάν, και μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση αξιοπρεπή εκεί πάνω στο ταρτάν, στο μήκος. Με την ανακατασκευή του γηπέδου διαλύθηκε, δεν αποκαταστήθηκε ποτέ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμπόδια δηλαδή, τέτοια πράγματα, κόντια υπάρχουν? Αυτά έχουμε. Όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά φροντίζουμε και προσπαθούμε να προμηθευόμαστε συνέχεια. Από μόνοι σας, εσείς, δηλαδή σαν πρόσωπα ή μέσω κάποιες βοήθειες? Προς το παρόν από μόνοι μας, και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει και κάποια βοήθεια από αλλού. Σχετική ερώτηση. Με αυτή την υλικοτεχνική υποδομή που έχει το γήπεδο, εκτός από τους δρόμους που είναι πιο απλοί στην προπόνησή τους, υπάρχει δυνατότητα εξειδίκευσης και στα άλλα αθλήματα, άλματα, ρήψεις, θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν υπό προϋποθέσεις? Μπορούνε, βέβαια μπορούνε. Όσον αφορά αυτό που είπατε, τις ρήψεις, θα ήθελα να σας πω ότι στον προηγούμενο σύλλογο που ήμουνα, είχαμε βγάλει αθλήτρια σε πανελλήνια θέση, δεύτερη πανελλήνια θέση, στο ακόντιο όσον αφορά τις ρήψεις. Είχαμε αθλητή πολύ καλό στα εμπόδια. Είχαμε αθλητές καλούς στο ύψος. Σας λέω, είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι ότι καλύτερο να κάνεις προπόνηση σε χώμα εν έτη 2015 και να μην υπάρχει ταρτάν, αλλά προσπαθούμε. Μέχρι αυτή την ηλικία, 16-17 χρονών, το παιδί μετά, αν θέλει να ασχοληθεί παραπέρα, θα πρέπει να μετακομίσει, να πάει σε άλλο σύλλογο, πιο εξειδικευμένο, με καλύτερες υποδομές, βέβαια. Από τη μέχρι τώρα ενασχόλησή σας, εγώ αντιλαμβάνομαι πως ο βασικός στόχος τελικά είναι η διάδοση του κλασικού αθλητισμού. Στο βάθος του μυαλού σας υπάρχει η σκέψη να δημιουργηθούν ανταγωνιστικοί μάλλον αθλητές για να συμμετέχουν σε αγώνες και πιθανά να διακριθούν παραπάνω? Ταλέντα στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά. Και όπως σας ανέφερα και παλιά, στο σύλλογο που υπήρχε, υπήρχαν αθλητές που κατεβαίναμε, για παράδειγμα πηγαίναμε για αγώνες στη Χαλκίδα και εντός εισαγωγικών μας έτρεμαν. Υπήρχε, σας είπα, τη Στραφιώτη Ελένη στο Ακόντιο, υπήρχε ο Γκαμπριέλ Θωμάς στα 600 μέτρα που είχε βγει και αυτός δεύτερος σε πανελλήνιο επίπεδο, στην κατηγορία του, Παμπέδας Α ήταν τότε, χωρίζεται σε κατηγορίες. Ο Δημητράκης ο Κυριάκος που ήταν πολύ καλός στο Ακόντιο και αυτός, ο Λεκοστιώτης ο Παύλος στο ύψος, πάρα πολύ, ο Μπαζδέκης ο Χρήστος στη σφαίρα, η Μπαρούτη η Μαργαλένα στο ύψος, ο Χαλασάρας ο Χρήστος στα 300 μέτρα. Υπήρχαν μάλλον τότε πολλά ταλέντα. Σας είπα, πήραμε και πανελλήνιες θέσεις και υπάρχουν και τώρα. Πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσα και από την περιοχή εδώ σε πανελλήνιο επίπεδο ακόμη να αναδείξουμε ταλέντο και αθλητή. Λέγαμε λοιπόν πριν, αν στο βάθος του μυαλού σου, Δημήτρη, έχεις και εσύ και ο Σταμάτης τη δημιουργία αθλητών ώστε να πρωταγωνιστούν ενδεχομένα αργότερα σε μεγαλύτερο επίπεδο, ας πούμε στον αθλητισμό τον ελληνικό. Απέχουμε πολύ από μια τέτοια προοπτική, δηλαδή να παράγουμε εδώ στην περιοχή αθλητές ανταγωνιστικούς ώστε να τους βάλουμε να συμμετέχουν σε αγώνες? Δεν απέχουμε πολύ, θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά και προπόνηση. Η προπόνηση του Στίβου είναι ατομική και πολύ σκληρή.
Όλοι οι αθλητές του στίβου καταναλώνουν πάρα πολύ από το χρόνο τους για την προπόνηση. Είναι πολύ σκληρή η προπόνηση, θα έλεγα. Και αυτό που είπατε πριν, αν θα μπορούσαμε και θα μπορούσαμε και θέλουμε. Να ξέρετε ότι το όνειρο κάθε προπονητή είναι να αναδείξει ένα αθλητή και να πει ότι αυτός ο αθλητής κάποτε ξεκίνησε από τα δικά μου χέρια και έφτασε εκεί που έφτασε. Αυτό νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε προπονητή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ρώτησα έμεσα λίγο πριν, το ανέφερα μάλλον, ένα θέμα που το ρωτάω σχεδόν σε κάθε προσκεκλημένο που έχουμε εδώ στο στούντιο. Ποια είναι η αντιμετώπιση που έχετε από τον Δήμο? Είναι αρρωγός στην προσπάθειά σας ή απλά παρακολουθεί εκ του μακρόθεν που λέμε το όλο εγχείρημα που προσπαθείτε, που πραγματοποιείτε εδώ στην περιοχή? Δεν έχουμε δει ουσιώδη πράγματα να γίνονται και θέλουμε να γίνουν ουσιώδη πράγματα. Για παράδειγμα, αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι να γυμναστούν τα παιδιά, αυτό θέλουμε από το Δήμο. Δεν θέλουμε ούτε επιχορηγήσεις ούτε τίποτα, απλώς αθλητικούς χώρους να γυμναστούν τα παιδιά με ασφάλεια. Όταν αποφασίσατε να ξεκινήσετε με τον Σταμάτη αυτή την προσπάθεια που κάνετε τώρα, ποιο ήταν το όνειρο που είχατε στο βάθος του μυαλού σας? Αυτό που κάνετε τώρα βρίσκεται στην κατεύθυνση αυτή που είχατε από την αρχή για την υλοποίηση αυτού του στόχου που είχατε στο μυαλό σας, ή η σκληρή πραγματικότητα σας προσγείωσε σε κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά θέλατε? Και εγώ και ο Σταμάτης μένουμε στην περιοχή, γνωρίζουμε τα προβλήματα, δεν ήρθαμε από κάπου αλλού εδώ, γνωρίζαμε που πάμε να εμπλακούμε. Απλώς σας λέω, χρειάζεται πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ προσπάθεια. Και αυτό που είπα πριν, ότι εκτός από την προπόνηση είναι και θέματα ασφαλείας για τους αθλητικούς χώρους, για τα παιδιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από τα παιδιά που ασχολούνται σήμερα με την Ακαδημία, από τα παιδιά που έχετε, ξεχωρίζουν κάποια από τη σωματοδομή τους αλλά και από την ικανότητα αφομοίωσης και προόδου? Είναι νωρίς ακόμα να λέμε κάτι τέτοιο? Όχι, δεν είναι νωρίς. Απλώς σας είπα και πριν ότι ταλέντα υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφέρω ονομαστικά κάποια παιδιά, αλλά ταλέντα υπάρχουν που θα μπορούσαν, όπως είπατε και εσείς πριν, να πρωταγωνιστήσουν αργότερα και σε μεγαλύτερο επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Θα ήθελα να μας πεις τι έχεις να πεις στα νέα παιδιά που πιθανά μας ακούν τώρα, αλλά και που πιθανά να ακούσουν και τη συνέντευξη μέσα από το Evia Goal. Τι έχεις να πεις σε αυτά τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό αλλά έχουν ενδιασμούς και το αν είναι δόκιμο να ασχοληθούν με το στίβο? Καταρχήν ξεκινάμε ότι ένα παιδί πρέπει να ασχοληθεί με κάτι, είτε αυτό είναι ποδόσφαιρο, είτε αυτό είναι μπάσκετ, είτε αυτό είναι στίβος. Πρέπει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα από το να ασχοληθεί ένα παιδί με τον αθλητισμό. Όλα χρειάζονται, και τα κομπιούτερ και τα αγγλικά, γιατί τα παιδιά είναι πάρα πολύ φορτωμένα αυτά τα χρόνια με πολλές δραστηριότητες, αλλά δεν υπάρχει πιο καλό πράγμα από τον αθλητισμό. Όσον αφορά το στίβο, σας είπα και πριν ότι ένα παιδί κάνοντας στίβο ολοκληρώνεται σαν αθλητής. Δηλαδή σε μια ηλικία 18-19 χρονών, αν έχει ασχοληθεί από μικρή ηλικία με το στίβο, μπορεί να παίξει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τα πάντα. Είναι για μένα η αρχή όλων σχεδόν των αθλημάτων, είναι ο στίβος. Από εκεί ξεκινάς. Είναι οι νότες στη μουσική, να το πω έτσι, το βασικό. Βέβαια, βέβαια. Είναι αλήθεια πως όταν τελικά αποφασίσεις να ασχοληθείς σαν αθλητής με τον κλασικό αθλητισμό, είναι μια μοναχική διαδρομή και θέλει κουράγιο και ψυχικά αποθέματα για να τα αποκριθείς?
Όπως είπα και πριν, είναι πολύ κουραστικό, είναι μοναχικό βέβαια, είσαι εσύ ο προπονητής, είναι, ο στίβος είναι μοναχικό αγώνισμα, δεν είναι ομαδικό ποδόσφαιρο μπάσκετ που είσαι με άλλους. Εκεί ξεχωρίζεις όταν ένα παιδί πάει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα περαιτέρω, ξεχωρίζει και το ταλέντο, γιατί το ταλέντο δεν είναι μόνο οι αθλητικές επιδόσεις του παιδιού, είναι το μυαλό, είναι το πόσο μπορεί να είναι συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει, είναι ο χαρακτήρας, είναι πολλά. Εγώ, Δημήτρη, δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ θα σε ρωτήσω μόνο εσύ, αν θες κάτι να συμπληρώσεις με την ευκαιρία αυτή που βρίσκεσαι σήμερα εδώ, να απευθύνεις στους ανθρώπους που πιθανά μας ακούν, στους γονείς ίσως ή στα παιδιά. Όπως είπα και πριν, όπως είπατε και εσείς για την αθλητική παιδεία, ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι ο αθλητισμός είναι κάτι το... δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ο κόσμος εδώ στην περιοχή, καλός ή κακός, οι περισσότεροι μάλλον θεωρούν αθλητισμό μόνο ποδόσφαιρο, και αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί, και με τους γονείς, και αυτό η αθλητική παιδεία, αυτό είναι που λέω. Πρώτα πρέπει να φτιάξει την αθλητική παιδεία στο γονιό, και μετά ο γονιός, από εκεί ξεκινάμε, και ο προπονητής εμείς, να το διαδώσουμε στα παιδιά. Πρώτα οι μεγάλοι πρέπει να καλλιεργήσουμε στους μεγάλους την αθλητική παιδεία, και από αυτό να την μεταδώσουμε και στα παιδιά. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω και δημόσια που ήσουν εδώ. Νομίζω είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζω και εγώ να ανταποκριθούν ακόμα περισσότερα παιδιά και να έρθουν στην Ακαδημία, την Ακαδημία Στίβου, να ασχοληθούν με την Ακαδημία Στίβου, να ασχοληθούν με το Στίβο, με τον αθλητισμό, και στην πορεία, όπως είπες και εσύ, φεύγοντας από εδώ, μιας και λίγο πολύ όλα τα παιδιά κάποια στιγμή πάνε για σπουδές, εκεί που θα πάνε, να ασχοληθούν με κάτι ίσως πιο επαγγελματικά, να το πω, κάτι σε μεγαλύτερο επίπεδο, τέλος πάντων. Ειλικρινά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή πορεία στο έργο που κάνεις μαζί με το Σταμάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και για το βήμα που μου δώσετε να πω μερικά πράγματα για το Στίβο. Να έχετε καλές εκπομπές και όλα καλά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ.